Εδώ είμαστε, φτάσαμε για μια φορά ακόμα και έχει γίνει χαμός με το live μας που κάναμε. Τρεις ολόκληρες ώρες μιλάγαμε. Τα είπαμε όλα. Ναι. Εντάξει, βγάλαμε τα πάντα για όλες τις εκπομπές τις πρωινές, δεν έχουμε αφήσει απολύτως τίποτα. Έτσι. Κάποιες μικροεκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα, τις οποίες θα τις δούμε στο μέλλον. Αλλά τώρα δεν έχουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί αρχίζουν τα πρωινά, βγάζουν τα τρέιλερ τους, οι ομάδες έχουν μαζευτεί, ξεκινάνε, είναι πανέτοιμοι, προετοιμάζονται. Ναι, γίνεται χαμός. Έχουν μαζευτεί δημοσιογραφικές ομάδες, ιδιαίτερα στις εκπομπές που έχουν, είναι πιο παλιές, δηλαδή η Καταρίνα Καινούριου, ο Γιώργος Λιάγκας, το Breakfast και οι υπόλοιποι κουλουπού. Και έγινε ένα meeting, το πρώτο meeting και καλά της εκπομπής, της Φέης Κορδά και είπε ο Ουγγαρέζος, γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα. Μόλις έκανε την ανακοίνωση ότι υπογράφει. Το δελτίο τύπου βγήκε σήμερα. Ναι, βγήκε το δελτίο τύπου, το που ανακοίνωσε ότι υπογράφει, επιστρέφει πίσω. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο σταρούμπα πανελίστα. Δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ δηλαδή επεισόδιο για το υπέγραψε, δεν υπέγραψε κτλ. Περίμενε, ξέρεις τι γίνεται. Απ' την άλλη, μήπως αυτό λέγεται και επαγγελματισμό σου, λέει αν δεν υπογράψω, γιατί να πάω. Γιατί οι άλλοι δεν είναι επαγγελματίες, τι είναι. Γιατί δεν είχαν υπογράψει η Σκορδά. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρουμε τι υπέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αν έχει υπογράψει, δεν έχει υπογράψει. Έκανε ανακοίνωση. Ο Ανδρέας ήταν, θα ήταν. Ο Ανδρέας πρέπει να ήταν, μόνο αυτός λέει. Για τον Ανδρέα έκανε ανακοίνωση ότι ο Ανδρέας είναι κτλ. Εκεί. Εδώ παίζει, θα είναι στο Τζουρό, δεν θα είναι στο Τζουρό κτλ. Γιατί δεν βγάζουν ανακοίνωση που ο Ανδρέας είναι πολύ πιο σημαντικό όνομα από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Αυτό έχεις δίκιο. Το θέμα είναι να μην γίνεις βαρύδι. Και ο Ανδρέας δεν γίνεται βαρύδι με τίποτα ή δεν ζητάει από το Μέγκα δώσε μου εκπομπή ή κάντε εκείνο, κάντε το άλλο. Ενώ το βαρύδι ο κύριος Ουγγαρέζος ζητάει, απαιτεί κτλ. Αυτά είναι βάρη που μπορεί να σηκώνει μια εκπομπή. Λοιπόν, δεν το χρωστάω για τα βαρύδια. Του το χρωστάω και πολύ. Νομίζω δεν θα το ξεχάσεις. Αυτό δεν ξεχνιέται και ξεκινάει η διαδικασία. Και βέβαια να σου πω το αστείο ποιο είναι. Ότι όλα τα site γράφουν για τον Ουγγαρέζο, μην χάσουν, μην χάσουν το βαρύδι της Σκορδά με τίποτα. Γιατί, τι γίνεται, είναι τα κολλητάρια. Είναι 10-15 άτομα που παίζουν μπάλα μεταξύ τους. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω ότι τα μηνύματα πηγαίνουν ερχόντουσαν συνέχεια ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν λόγο στα site. Και μια και λέω για site να πω ότι 2 του μήνα εμφανίστηκε ο Ντονάτος στο Ιούπι. Ήταν σε άδεια το παιδί. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά είδα ένα κείμενο το οποίο έγραψε, ήταν ξεκούραστος λόγω των διακοπών, έχει ισορροπήσει πάρα πολύ τη σκέψη του. Για πρώτη φορά διάβασα ένα κείμενο το οποίο από τον Αντωνάτο μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ ισορροπημένο. Ισορροπημένο, δεν ήταν εγκλειφτικό και έλεγε από την θετική οπτική γωνία τα πράγματα. Το εγκλειφτικό μου άρεσε. Ναι, δεν ήταν εγκλειφτικό. Σαν επίθετο, ωραιότατο. Είναι... Ναι, δεν ήταν εγκλειφτικό. Και ήταν από μια θετική οπτική γωνία, δηλαδή έβλεπε θετικά τα πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν πήγε να κάνει κριτική, πήγε να κάνει μια καταγραφή του τι συμβαίνει γύρω-γύρω και τι παίζει. Και μπράβο του, όταν βλέπεις τα καλά, δεν μπορείς να μην τα πεις. Οπότε, επειδή για τον Αντωνάτο έχω πει πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να πω ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να βρει πολλά θετικά, είναι και κάτι αρνητικό, δεν παίζει ρόλο. Ας βρεις και εμάς. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα δεν είναι αν θα βρεις ή δεν θα βρεις, αλλά είναι το θέμα ότι βλέπεις ότι είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Δηλαδή δεν γέρνει, δεν το γράφει για να το γράψει, δεν το γράφει για να στηρίξει κάποιου. Σαν τα άλλα που βγαίνει για αυτό, που εκείνο το άλλο, τι θεά, αυτό εκείνο και το άλλο. Άσε. Τέτοια κείμενα να λείπουν. Πάντω αυτό είναι καταπληκτικό. Ελπίζω να έχει γίνει η αλλαγή, πάντως, να έχει βάλει μυαλό. Για τη Σκορδά να πούμε ότι ένα πουλάκι μας είπε ότι κανονικά τα πρόσωπα της Μενεγάκη δεν τα ήθελε. Δεν θα μιλήσει ο Ουγγαρέζο, είναι κολλητάρι της, είναι γνωστός της, φίλος κτλ. Τώρα ποιος μένει, η Νάνση. Η Νάνση, ναι. Και ότι ουσιαστικά το επέβαλε το κανάλι, τα επέβαλαν το κανάλι. Ναι, διότι το κανάλι είναι σοβαρό. Δεν ήθελε, ουσιαστικά δεν ήθελε να ταυτιστεί με το πάνελ της Μενεγάκη η Σκορδά. Κοίταξε, φέρθηκε σοβαρά το κανάλι με το πάνελ, με το team της Μενεγάκη, φέρθηκε επισόβαρα με το team της Μελέτη. Που τους απέλησε όλους, δεν άφησε ξεστό. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορώ να σου πω κάτι. Δηλαδή, κοίταξε, από τη στιγμή που έχει πάει ο Πάτρας στον Αντένα, εάν δεν τον είχαν απελευθερώσει στο Μέγκα, θα τον είχαν τώρα στη Φέη Σκορδά. Ναι, σωστά. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι. Δηλαδή θα του λέγανε συν ένα, συν δύο χρόνια, ας πούμε, πάμε, υπογράφουμε κτλ. Όπως επίσης και η Γραμμέλη. Ναι, και η Γραμμέλη βέβαια. Θα μπορούσαν να κρατήσουν και τη Γραμμέλη. Ναι. Θα μπορούσαν να κρατήσουν πάρα πολύ κόσμο μέσα. Αλλά δεν τους κράτησαν. Και τώρα βέβαια θα τους έχουν απέναντί τους. Έτσι συμβαίνει πάντα.
Μία Φέη Σκορδά η οποία δίνει και αυτή τη δικιά της μάχη και τη βλέπουμε με συμπάθεια και εμείς, όλα τα παιδιά τα βλέπουμε με συμπάθεια. Όλες τις εκπομπές βλέπουμε με συμπάθεια. Εμείς θέλουμε να πετύχουν όλοι το καλύτερο και να πετύχουν το στόχο τους. Άπαντες. Και φυσικά να είναι και ισορροπημένα τα νούμερα, γιατί θα είναι πάρα πολύ άσχημο όλες αυτές οι ομάδες που προετοιμάζονται να βλέπουν έτσι πολύ 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 χαμηλά νούμερα από την αρχή και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ενώ αν είναι ισορροπημένα είναι τα γνωστά που γνωρίζουμε, δηλαδή πάνω κάτω να πάρουν όλοι έτσι ένα μικρό μερίδιο, θα είναι όλα καλά για τις ομάδες. Αν δούμε όμως τεράστιες απώλειες και πτώσεις στα νούμερα, θα υπάρχει συναγερμός. Πάντως, γιατί φοβούνται οι περισσότερες ομάδες. Με όσα παιδιά έχουμε μιλήσει, έχουν φόβο. Λένε αυτός θα μας τυπήσει, ο άλλος θα μας τυπήσει. Έχουν ναι, όχι, η μία ομάδα φοβάται την άλλη. Ναι. Όποιες και αν είναι. Από το πρωί, αν σε είδον τη ΣΕΡΤ που κάποτε γέρθηκε και λέγαμε. Έκανε περίπου 7% στην πρώτη εκπομπή δυναμικό και 6,9. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλούτσικο. Τι να πει. Ο Πορτοσάλτο. Τον έφαγες. Τον έφαγες. Σε παρακαλώ. Χάλια πήγε. Κατά πήγε. Κοίτα, αυτός, ξέρεις τι, θα αφήσω ένα Αναστασοπούλου στην άκρη που είναι συμπαθής. Δυστυχώς, έχει αυτό που λέμε λίγο τον ανθρωποδιώκτη. Εμένα μην κοιτάς έτσι, εγώ κάποιες φορές στο ραδιόφωνο τον ακούω, δεν το βλέπω. Αλλά δεν το βλέπεις, είναι ρε παιδί μου, πώς είναι σε κάτι ελληνικές ταινίες ο... Ο Μάτσας. Ο Χαφιές. Ο Μάτσας. Στο είπα μέσα εγώ. Δεν είσαι για πρωταγωνιστής. Πήγαινε παράδειγμα. Άστο να πάει, άστο. Εάν δεν είχε κάνει κάτι δηλώσεις κουλές και κάτι σκέψεις και κάτι σχολιασμούς οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα εριστικοί, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά και στη Λούμπεν τους βγάλανε ένα βίντεο ωραίο. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε λόγος ας πούμε, να πας απέναντί των δυσαρνητικά. Αλλά έχει πει τόσα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά κουλά που τώρα πλέον να μου κάνει μια κοινωνική εκπομπή να απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο κτλ. Είναι λίγο δύσκολο τώρα για αυτόν τον άνθρωπο και αυτό θα το πληρώσει η Μαρία Αναστασοπούλου. Όμως αυτή η εκπομπή έχει ένα πρόσωπο μέσα το οποίο εγώ δεν είχα προσεχθεί, δεν είχα δώσει σημασία στην εκπομπή αυτή πάρα πολύ, αλλά με το που είδα ποιος είναι αρχισυντάκτης, λιποθύμησα. Λάπρος Δεμερτζής, παλιός φίλος από το Σταρ, είναι δημοσιογραφάρα, είναι ένα πολύ χαμογελαστό παιδί, καταπληκτικό. Δηλαδή πιστεύω ότι η Αναστασοπούλου με το Λάπρο θα έχουν γίνει ντουετάκι δυνατό, δηλαδή θα συνεργάζονται, θα γελάνε, θα περνάνε πάρα πολύ καλά. Ο Λάμπρος είναι από τα καλύτερα παιδιά. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι, δεν από πού την Κυριακή. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι τρομερό, μια δεκαριά μέρες μαζί με τον Λάμπρο για αποστολή του Σταρ και έχουμε περάσει συγκλονιστικά μαζί. Πού μπορεί και εγώ. Έλα, μωρά, δεν λέω πού και τι. Δεν πάει κι αλλού στο εξωτερικό. Έχω πάει πολλές αποστολές. Α, ναι, αλλά στην Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, όχι, λέω στο εξωτερικό. Όχι, στην Ελλάδα ήταν. Στην Ελλάδα για ναι. Να σε τιμωρήσω, ναι. Α. Τι να με τιμωρήσει. Λοιπόν. Αν κατάλαβα, για να με τιμωρήσει σημαίνει ότι τα είχατε κάνει. Μπάχαλο. Τάνα. Μπάχαλο. Λοιπόν, είναι καταπληκτικός δημοσιογράφος, πολύ καλός στη δουλειά του, τρομερή εμπειρία και ότι έχει αναλάβει την αρχισυνταξία δεν είναι τυχαίο. Βέβαια, να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο Σταρ το γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Λέγεται Κωστής Τσακανίκας. Πρώην διευθυντής του Αντένα και νυν διευθυντής του Sky. Οπότε λοιπόν ήξερε τι χτύπησε από το Σταρ και τι πήρε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λάπρος Δεμερτζής είναι γύρω στα 25 χρόνια στο Σταρ. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, ήταν. Τώρα είναι στο Sky πια. Και τώρα είναι κοντογείτονας είναι. Να τον πάρω κανένα τηλέφωνο να τον συναντήσουμε, πούμε κανένα καφέ, να ξέρουμε το λίμα. Πού αυτός από το Sky. Βέβαια δίπλα μας είναι. Καλά δεν έχεις τσίπα πάνω σου. Δεν έχεις σκίσει το Sky. Και είναι, το παιδί δουλεύει εκεί. Τώρα είναι δυνατό. Καταρχήν το λες και στον αέρα. Είναι δυνατό να απολυθεί το παιδί. Έλα μου, θα απολυθεί. Θα πει αν τον πλησιάσει αυτόν στο ένα μέτρο, τον πλησιάσει, θα απολυθεί. Έλα μου, θα πλησιάσει εγώ. Σκέπα και για καφέ. Λοιπόν, εντάξει, γιατί θα πει. Ξέρω και τον Τσακανίκα που είναι διευθυντή δηλαδή. Δηλαδή δεν θα πει απολύτω ο Τσακανίκα. Κάτι δεν μπορεί να γλυκάνει λίγο προ το Sky. Έχει και το διευθυντή γνωστό και γλυκάνε. Έχω πολλού φίλου μέσα στο Sky. Δεν είναι μόνο αυτή. Πάντω η εκπομπή του Πορτοσάλτε δίνει στο Twitter πολύ τροφή. Ναι. Είχα δει ένα ωραίο τίτλο και έλεγε θα έπρεπε να λέγεται εκπομπή πρωινή αναγούλα. Δυστυχώς η Μαρία Αναστασοπούλου μετά από τις δυσκολίες που πέρασε και τα εφιαλτικά πρωινά πάει να κάνει και εφιαλτικά μεσημέρια με τον Πορτοσάλτε. Δυστυχώς και έχω μια μεγάλη αδυναμία να ξέρετε στην Μαρία Αναστασοπούλου. Ήτανε, εγώ είχα στο Ζεύγος. Ήταν το ωραίο μου παρεάκι, ναι και στο Ζεύγος. Ήταν το ωραίο μου παρεάκι το πρωί, ήταν στο Sky. Τα παιδιά τώρα δεν επιστρέψανε στο Open. Ναι, ναι, Δευτέρα. Ναι, ναι. Κοίταξα λίγο το. Πώς λέγονταν το παιδί, τώρα ξέχασα το. Εντάξει, ο Κολοκυθάς. Ναι, το Κολοκυθά. Ναι, λέω το καημένο θα έχει ναι. Ρέψει. Εντάξει, μια χαρά ήταν το παιδί.
Εντάξει, μαζί κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο κτλ. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί η Μαρία έχει αναδιαμορφύνει πάρα πολύ. Επικίνδυνα. Επικίνδυνα. Και ναι, ξέρεις, ναι, κάπως ρε παιδί μου, όταν τους έχεις συνηθίσει χρόνια μαζί, λες τι κρίμα. Και ήταν και πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Ναι, και ταιριάζουν και πάρα πολύ. Πάντως, παιδιά, όντως η Μαρία Αναστασοπούλου έχει αναδιαμορφύνει επικίνδυνα. Εγώ επειδή τη θυμάμαι από τα πρώτα της βήματα που την πρόσεχα, οι αλλαγές σταδιακά μέσα στον χρόνο ήταν σημαντικές. Δηλαδή, αν πάρουμε μία εικόνα της Μαρίας από προ 8 χρόνια και βάλουμε μία εικόνα του σήμερα, θα πάθετε σοκ. Εντάξει, δηλαδή, είναι η τηλεόραση. Μετάλλαξη. Όταν ακούς κάποιες φορές κάποια αρνητικά σχόλια για κάποια χαρακτηριστικά σου, για τον τρόπο που βάφεσαι, που φτιάχνεις, αναγκαστικά θέλεις να το διορθώσεις. Γιατί είναι μεγάλο το βάρος, δηλαδή πολλές γυναίκες δεν αντέχουν κιόλας. Δηλαδή το να σε κρίνουν και οπτικά και να μην έχεις μια ωραία εικόνα και μεγάλος ανταγωνισμός, παιδιά. Δηλαδή θέλεις μια τέλεια εικόνα. Καλά κάνει η κοπέλα, εντάξει. Μπράβο. Εντάξει, και είναι και η Ρωμαδάκη είναι καταπληκτικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τι να κάνω, θα φάω στη μάπα και τον πρωτοσάλτημα για πάρτι της. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, μ' αρέσει η κοπέλα αυτή. Ναι, ναι, είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Και τώρα που είναι και ο Λάβρος Δεμερτζής, θα προσέχω περισσότερο. Γιατί του Λάβρου του είχα τη μεγάλη αδυναμία. Έχω να το δω πολύ καιρό. Έχω να το δω πάρα αρκετά χρόνια. Είδες άτιμη που είναι τηλεόραση, καλή πάνω πίσω ή κακή μπροστά. Είναι πολύ καλό παιδί, πες, είναι ευγενικό και τα λοιπά. Έβγαινε και μπροστά, ήταν μόνο πίσω. Μπροστά, ήταν με τα ρεπορτάζ, δεν έβγαινε, δεν παρουσίασε. Δεν είχε τέτοια απέτηση. Ενώ είναι, είναι ωραίο παιδί. Πολύ ωραίο παιδί, όχι απλά ωραίος, είναι πανέμορφος. Ναι. Ο Λάβρος. Καλά, θα δω εγώ γιατί είσαι με τα γούστα σου. Όχι, πίστεψε με, ξέρω και πολύ καλά γιατί. Τι ξέρω, είχατε υπόσχεση, είχατε ιδέα. Όχι, λιώνανε πολλές για πάρτι του. Ναι. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία, βρε παιδιά, να έχετε. Ακόμα και σε πρωτοσάλτε, καλή επιτυχία, εύχομαι. Αφού έχετε τον Λάβρο Δεμερτζή μαζί, την Αναστασοπούλου, ρε εσύ πρωτοσάλτε, θα την γλιτώσει στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε μία μεγάλη αλλαγή που έρχεται στην ελληνική δισκογραφία με υπογραφή Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά πριν πάω σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που θα κάνουμε μια μεγάλη ανάλυση, γιατί εδώ μιλάμε για σεισμικές δονήσεις πάνω από 8 Ρίχτερ, γι' αυτό λοιπόν θα πάω πρώτα στην άλλη αλλαγή που είδα χθες και έπαθα σοκ. Στο Power of Love. Η Καραβάτου έκανε κανονικά εκπομπή. Γιατί κοίταξε, για να, όταν λες τα κακά πρέπει να λες τα καλά. Λοιπόν, στη χθεσινή εκπομπή ήταν διαβασμένη. Μισό λεπτάκι. Να πούμε ότι όσα έχουμε πει πριν περίπου 2-3 εβδομάδες, προφανώς επειδή είναι τα γυρίσματα ναι, όλα έχουν ναι, ναι, καθυστέρηση, κάτι έφτασε στα αυτιά της. Ξαφνικά είδαμε χθες μια Καραβάτου η οποία ήταν πολύ διαβασμένη. Δηλαδή πλέον δεν ρώταγε τους παίκτες τι έγινε, θα μου πείτε. Απαντούσε αυτή και ρώταγε μάλιστα ιδιαίτερες ερωτήσεις να δείξει ότι είναι διαβασμένη και το ότι έχει δει το παιχνίδι. Όχι, και το εξουσίαζε το παιχνίδι. Ναι. Το εξουσίασε. Δηλαδή πήρε τα ηνία στα χέρια της και το καθοδήγησε το παιχνίδι. Ακριβώς. Για πρώτη φορά. Και ουσιαστικά μίλησε για την ίντρικα Μαρίνα, Δήμο, Δημήτρης, ναι, πώς το λένε και ο Κόρκας. Ναι. Και έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα και κύλησε και πιο ωραία έτσι το παιχνίδι. Βέβαια, γιατί είχε ουσία. Mm. Δεν είχε αφήσει όπως του άφηγε και δείξε από τους 54 και λέει, είχε κολλήσει η βελόνα στο γιατί εκείνος, γιατί, γιατί ο άλλος, γιατί ο Δήμος, γιατί η Νίκη, η οποία Νίκη θα πήγε αυτήν την εβδομάδα. Ναι, φεύγει, φεύγει. Δείχνει ένα ενδιαφέρον τώρα για τον Κόρκα, αλλά τώρα πάει τελείως. Κόρκα, τώρα, εντάξει, τελείωσε. Ο Κόρκας, όχι Κόρκα, όχι Κόρκα. Ο Κόρκας είχε με την Κομενίσα την πρώην και νυν, 8 του μήνα είδαμε κάπου που ήταν, σε ποιο, στο Power Official. Ναι, κυκλοφόρησε, έχει κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ένα βίντεο, που ο Κόρκας ουσιαστικά είναι με την υποτίθεται πρώην και νυν, όταν βγήκαν τα παιδιά έξω για διακοπές. 8 Αυγούστου. Πήγε στη Μύκονο, τους κατέγραψαν σε ένα μπαρ εκεί και φαίνεται ότι είναι μαζί κανονικά, ότι έχει κοπέλα. Οπότε εμείς καταλήγουμε στο ότι όλο αυτό τώρα το story προς το τέλος, ότι διεκδικούν δύο τη Μαρίνα, ο Κόρκας και ο Δημήτρης, είναι fake. Γιατί ο Κόρκας έχει κοπέλα, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς η Μαρίνα πραγματικά, αλλά το κάνει έτσι για να συζητηθεί. Για να κρατηθεί στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης απ' την άλλη δεν ξέρει τι θέλει, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παίζουν αυτοί οι δύο, γιατί είναι και φίλοι, ναι, να παίζουν αυτό το παιχνίδι στην πλάτη της Μαρίνας. Αλλά θεωρώ ότι παίζουν με δύο κορίτσια. Η Αλεξάνδρα όντως φαίνεται ότι πληγώθηκε, επειδή ο Δημήτρης τελικά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον και μάλιστα ανέρεσε για το ενδιαφέρον του. Και στο τέλος αυτοί οι δύο φίλοι έχουν στήσει αυτό το παρτάκι, ας το πούμε, ότι και καλά διεκδικούν μία τη Μαρίνα και μ' αρέσεις πολύ και έχει πέσει την παγίδα βέβαια και η Μαρίνα. Η διαβασμένη είναι καλά, οι δύο. Η Μαρίνα είναι το θύμα. Είναι θύμα. Η Μαρίνα επέλεξε το Δημητράκη, λες και είναι ο Θεός. Αυτό το παιδί είχε ωραιοπάθεια τώρα τελευταία, τέλος πάντων. Λοιπόν,
Η πορεία θα μας δείξει, δεν θα πω στην ανάλυση τώρα των ζευγαριών, γιατί είναι fake η κατάσταση. Είναι ούτως ή άλλως σενάριο πολύ ωραίο. Τελειώνει κιόλας. Καλοφτιαγμένο, ναι. Καλοφτιαγμένο. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι επιτέλους πήρε μπροστά, έστω προς το τέλος, η Καραβάτου. Μακάρι και στο σημερινό επεισόδιο, γιατί εμείς τα λέμε πολύ νωρίτερα, πριν ξεκινήσει, μακάρι και στο σημερινό επεισόδιο να είναι εξίσου ίδια. Το αστείο η απόδοση είναι ότι και χθες είχε από κάτω δηλώστε συμμετοχή για το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μια-δύο εβδομάδες πριν τελειώσει, δηλώστε συμμετοχή, που δεν θα μπει κανένας. Αυτό τώρα γιατί το συνεχίζεται. Μπορώ να το καταλάβω. Αυτό ναι, για να παίρνετε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Αυτό γιατί δεν βγαίνει κανένας να απαντήσει. Γιατί κανένα site δεν ασχολείται με αυτό, ότι μας κοροϊδεύουνε. Τι σημαίνει δηλώστε συμμετοχή όταν το παιχνίδι έχει τελειώσει. Για ποιο λόγο λοιπόν να δηλώνουμε συμμετοχή όταν το παιχνίδι έχει τελειώσει. Για ποιο λόγο να δηλώνουμε ποιος είναι ο αγαπημένος μας παίκτης και να το ψηφίσουμε παίρνοντας τα προσωπικά δεδομένα ενώ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Λοιπόν, γιατί δεν μπήκε κανένας αγαπημένος παίκτης μέσα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία τα έχει πολλοί κόσμος και όχι απλά εμείς. Αλλά βλέπετε οι δημοσιογραφάρες, οι μεγάλες δημοσιογραφάρες, δεν ασχολούνται με αυτά τα ψευτοθεματάκια. Δεν ασχολούνται. Να πούμε εδώ πέρα ότι μας έκανε εντύπωση το πρωί ένας σελίδος που ασχολήθηκαν με τον Νικό. Πελετιέ. Ναι. Με τον Νικολάκη. Που σημαίνει ότι πάνε για βαρύγκωση. Όχι, το πήγανε με το δικό του στυλ. Ναι. Αλλά είναι αυτό που έλεγα, ότι θα διεισδύσουν πιο πολύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Είναι τυχαίο ότι πήραν άτομα από την Κατερίνα Καινούριου. Mm. Πήραν άτομα που είναι εξειδικευμένα και μάλιστα η Ευθυμία είναι εξειδικευμένη πάρα πολύ καλά σε αυτή την ιστορία της Showbiz, γιατί προέρχεται από το Star. Σχολή Μαλέλη. Και προφανώς κρατάνε και τα δυνατά θέματα που ίσως ετοιμάζει η ομάδα την ώρα που θα βγουν και οι υπόλοιπες εκπομπές να μην πατώσουν. Κοιτάξτε, τώρα αυτοί κάνουν προπόνηση, mm-hmm. Προετοιμάζουν την κατάσταση και θα δυναμώσουν όταν, δηλαδή 16 του μήνα θα το έχουν χαμένο, ναι. Από 17 θα δυναμώσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα βγουν και οι άλλοι στον αέρα. Αλλά επειδή πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι να δούμε πώς είναι η μια εκπομπή, πώς είναι η άλλη εκπομπή, είναι και πάρα πολλές. Είναι διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Που είπες για Νίκο Πελετιά, αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν με τον αδελφό της Σωτηρίας και το βάζει το παιδάκι να λέει που θα σε προπονήσω, δεν θα με πληρώσει, η πληρωμή μου θα είναι το κορμί που θα δώσω σε ένα. Δηλαδή είναι γελία, μην το βάζει το παιδάκι σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αφήστε το απ' έξω, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έτσι, να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο το παιδάκι, ενώ είναι ένα μικρό παιδί. Δεν είναι τώρα. Οι βλακίες που λέει και τα χρεώνονται και αυτό τις βλακίες που λέει ο Πελετιέ. Και δεν είναι ωραία. Όχι τίποτα. Τώρα... Είναι και γελίος ο παίκτης με τις θέσεις που έχει. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία, έχει μπει στην εφηβεία, έχει ένα τέτοιο δάσκαλο, θα βγάλουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Να ξέρετε. Ναι. Το ανάλογο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εμείς ασχολούμαστε με το θέμα του Νικολάκη εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είδα κανένα site να γράψει για εμάς τίποτα. Όταν βγήκε η Τζέννη Μελιτά, ας πούμε, και είπε ότι είπε το. Wow, που μια αναπτύξη, γιατί δεν ξέρει αν το παιχνίδι συνεχίζεται, αν δεν συνεχίζεται. Τι είναι αυτά που άκουσα τα αυτιά μου κτλ. Έπεσε τα συννεφά. Δηλαδή αυτή που δεν ήξερε που του φάνηκε 4, δεν ήξερε καν τι ρόλο παίζει αυτό ο παίκτη, που να ήξερε ότι έχει πει θηλυκά ζώα τις γυναίκες κτλ. Αυτή είχε αξία να την παίξουν σαν είδηση αυτή τη στιγμή στα site. Όταν εμείς παράδειγμα, λέω εμάς, γιατί εμείς έχουμε κάνει αυστηρή κριτική για να προφυλάξουμε τους τηλεθεατές. Και δεν είδα κανένα να παίζει από το GR Express τίποτα. Βγήκε η άλλη λοιπόν η Μπιρμπίλο από την ΕΡΤ, η Τζέννη Μελιά, που δεν ήξερε καν τι σημαίνει Νικολάκης. Και με το που έκανε, ω, τι είναι αυτό που άκουσαν τα αυτιά μου, ντροπή και έσχος. Αμέσως να βγάλουν όλα τα site αυτό το πράγμα. Αυτό ισχύει βέβαια πέρα από εμάς. Και για άλλα παιδιά, όπως είναι και η σελίδα, που έχουν βγει πάρα πολλές ειδήσεις, που θα μπορούσαν, γιατί όχι, ρε παιδιά, και ένα site να διαφημίσει και μια σελίδα, να πει ότι η συγκεκριμένη σελίδα έχει βγάλει πάρα πολλές ειδήσεις και γίνεται χαμός. Και όλοι κλέβουνε. Από εκεί παίρνουν, τα κλέβουν. Ναι, και κλέβουνε. Υπάρχει και, και πολλά άλλα κανάλια στο YouTube που σχολιάζουν. Όχι, υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει δώσει. Έχει αναδειχθεί. Αυτός Chris λέγεται, πώς λέγεται το παιδί. Ναι, από το TikTok. Ναι, από το TikTok. Λοιπόν, γιατί αυτά τα παιδιά να μην τα αναφέρουμε, γιατί να μην πούμε τη δουλειά τους και να πάρουμε να αγιοποιηθούμε εμείς. Είδατε τι είπα εγώ για το βίντεο, για τον Κόρκα. Είπα ότι είναι από τη σελίδα τάδε. Δεν το παίξω εξυπνάκια. Δεν έχω ανάγκη δηλαδή. Και δεν έχει κανένας μας ανάγκη να το παίξει εξυπνάκια. Αν σεβόμαστε ένα τον άλλον, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση να το διάβαζα και έλεγα κοίτα ρε γαμώτο. Αυτή δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό, τι έχει κάνει. Τι βίντεο έχει κάνει στο TikTok, την ιστορία του καθόλου δεν την ξέρει. Εμείς έχουμε κάνει ανάλυση, έχουμε πει πράγματα. Ένας δεν μας έπαιξε εμάς, ενώ την Μπιρμπίλο την παίξαν όλοι.
Μπιρμπίλο. Τη ΕΡΤ. Λοιπόν, η οποία μην ξεχνάμε ότι παντού μέσα ήταν. Και είναι και ένα άτομο το οποίο οι πληροφορίες για την προηγούμενη σεζόν λένε ότι ήταν και πολύ καβαλημένοι. Εντάξει, να πούμε βέβαια, επειδή κάποια συνεπτικά ρεκλά μου ξυπά στα νεύρα, πρέπει να σου πω. Θα τις αλλάξω, θα πάμε μάλιστα. Πάμε κανένα IKEA να πάρουν κάποια καρέκλα. Το IKEA ίσως χρειαστεί και για άλλους. Αλλά εντάξει, ξέρεις, τώρα οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι που βάζουν στα σκηνικά. Λοιπόν, σταμάτα να κουνιέσαι. Αυτό που ήθελα να πω είναι, για να λέμε και τις αλήθειες, αυτό που είχαμε δώσει για τον Τζόρτζε Σιρίχα το έβγαλε το TV Νέα. Εντάξει, είναι και φίλος μας το παιδί, δεν το συζητάω. Για τον GR Express. Ναι, όχι. Εντάξει, τώρα, ο Πασχαλίδης. Ναι, ο Γιώργος. Για να είμαστε και σωστοί, έτσι. Όχι, ναι, δηλαδή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, είναι δικό μας παιδί, βέβαια. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο, ρε παιδί μου, είναι σε μια φάση που είναι στην ίδια μάχη. Μπείτε, παιδιά, και στο TV Νέα. Έχει συνέχεια ειδήσεις. Ναι, και είναι και πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, και έχει ανανεώσει το site του κιόλας. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι επειδή γλύφουνε, κοίταξε, στα site αρκετοί είναι του γλυψίματος. Mm-hmm. Σου λέει, θα βάλω την Μπιρμπίλο από την ΕΡΤ εκεί, για μήπως και έχω ανοιχτή πόρτα για να ξέρω τι μου γίνεται ή τι άλλο μπορεί να έχει Μπιρμπίλο πίσω της κτλ. Και ο Μπιρμπίλος, ο Φώτης, ο Σεκουλόπουλος. Λοιπόν, έτσι απλά τα λέω αυτά για να ξέρετε, εγώ μιλάω ευθέως και έχετε υπόψη σας ότι έχω πει ότι σε αυτή τη σεζόν θα μιλάω to the point, δηλαδή αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί τι λες τη Μελιτά Μπιρμπίλο, δηλαδή από πέρυσι ρε παιδί μου, της έχεις κολλήσει αυτό το παρατσούκι, ναι. Γιατί αυτό το κορίτσι είναι πολύ καβαλημένο. Είναι ο τρόπος που μιλάει, μωρέ. Δεν ξέρω αν είναι ο τρόπος που μιλάει, αλλά πάντως οι πληροφορίες εκ των έσω ήταν αυτοί. Και όταν έχει τέτοια πληροφορία, το τονίζει για, φέτος, δεν για να προσγειωθεί. Θα ξεκινήσουμε, από την αρχή. Ναι, κοίταξε, η Μπιρμπίλο, όχι, επειδή η Μπιρμπίλο έπαιξε με ένα θέμα το οποίο είναι άσχετη. Κατάλαβα, ναι. Είναι άσχετη, γι' αυτό ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Είναι άσχετη. Και έφερα παράδειγμα εμάς που είμαστε σχετικοί με το θέμα και έχουμε κάνει εκπομπές ατελείωτες για τα θέματα αυτά, επαναστατώντας υπέρ των τηλεθεατών και λέγοντας ότι αυτός ο παίκτης δεν έπρεπε καν να υπάρχει μέσα εκεί. Μην βγαίνουν τώρα να σε παίζουν έξυπνοι άλλοι, γιατί η Μπιρμπίλο είναι τελευταία. Εντάξει. Απλά ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, πέρα από τους ανθρώπους που είναι φίλοι μας και έρχονται στο GR Express και μας βλέπουν κτλ., ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει ότι εμείς εδώ έχουμε ασχοληθεί με αυτό και λέει: η Μπιρμπίλο, είδες τι είπε. Η Μπιρμπίλο όμως δεν είναι μόνο που τα έχει πει, έχουν πει κι άλλοι. Και τέλος πάντων, φέτος έχω σκοπό να τεινάξω στον αέρα όλες τις δημόσιες σχέσεις. Φίξ. Ενώ τις άλλες χρονιές. Όχι, τώρα ειδικά πιο πολύ. Ναι. Τώρα πιο πολύ. Τώρα γλύφει ο άλλος, ο τάδε εκεί το κείμενο αυτό έγλειψε. Ο άλλος εκεί έγλειψε. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν αναρωτιέται κανείς, υπέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πόσα χρόνια υπέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πόσες μέρες θα είναι εκεί. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όχι αν ο Ουγγαρέζος υπογράψει το Μέγκα, το βαρύδι της Φέης Κορδά. Να του κόλλησες τώρα αυτό. Αυτό ναι, τώρα είναι. Εντάξει, όμοιο στον όμοιο. Βαρύδι και εγώ, βαρύδι και αυτός. Κάνε υπομονή. Όχι, βαρύδι, εγώ βαρύδι. Θα δείξανε βαρύδι. Δύο εβδομάδες. Βαρύδι είναι ήδη. Α. Κάνει εκπομπή 9 με 10 κανονικά στο ραδιόφωνο, θα είναι σε δύο μέσα. Όχι 9 με 10, 8 με 10. Δεν κάνει 8 με 10, είναι 7 με 10. Α, 7 με 10. 7 με 10. Διότι 9 με 10 που θα είναι στον αέρα. Mm. Λοιπόν, θα κοιτάει να κάνει τη εκπομπή, θα κοιτάει να κάνει τις δημόσιες σχέσεις, θα κοιτάει να κάνει τις αρπαχτές το βράδυ. Θα κοιτάει το ένα, θα κοιτάει το άλλο, εκπομπή πότε θα κάνει. Πότε θα κοιτάξει το πρωινό τη Φέη Κορδά. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό είναι, γι' αυτό λέω, είναι βαρύδι. Mm. Βαρύδι τη Φέη Κορδά. Mm. Είναι εκεί για να βάλει τον κόλλο του σε μια καρέκλα. Αυτό είναι. Τίποτα παραπάνω. Και ποιο με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι απλό, κυρίες και κύριοι. Είναι απλό. Και πάμε τώρα γρήγορα στο επόμενο θέμα. Στην Μπομπίτσα. Στην Μπομπίτσα. Κάθε μέρα σας έχουμε μια Μπομπίτσα. Ναι. Κυρίες και κύριοι. Η εταιρεία Spicy, η οποία εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από το Φίβο, όχι το Δελιβοριά, από το γνωστό Φίβο με τις μεγάλες και πλατινένιες επιτυχίες, μια εταιρεία η οποία φτιάχτηκε από ανθρώπους με μεράκι, μάλιστα το ένα παιδί δεν είναι πλέον εν ζωή και μιλάω για τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τον αδελφό του Ποσειδώνα, στη γέννηση της Spicy εγώ ήμουν εκεί.
Και είχε γίνει στο Star η γέννηση, έτσι ξεκίνησε αυτή η εταιρεία και δημιούργησε πάρα πολλά πράγματα, έκανε μεγάλες επιτυχίες, αλλά από ένα αρχή χρονικό διάστημα και μετά άρχισε πλέον να φθήνει η κατάσταση, η δισκογραφία να μην πηγαίνει καλά και άρχισε να πέφτει πάρα πολύ. Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα. Η Spicy ξεκίνησε για να κάνει μεγάλα πράγματα, έκανε μια μεγάλη κοιλιά, αλλά τώρα η ιδιοκτησία αλλάζει. Την καπέλωσε η Panic. Όχι την καπέλωσε η Panic, την προσπέρασε, την ισοπαίδωσε κτλ. Η Panic αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι η νούμερο ένα εταιρεία στην Ελλάδα. Μαζί με τη Universal. Αυτές οι δύο εταιρείες παίζουν μπάλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ταρακουνηθεί το σύμπαν στο ελληνικό μουσικό στερέωμα, γιατί η Spicy πλέον ανήκει στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Κοινώς στην Alter Ego. Κοινώς στο μεγαλύτερο όμιλο μηντιακό στην Ελλάδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει πιθανότητα Βαγγέλης Μαρινάκης και να μην πρωταγωνιστήσει, πήρε το Μέγκα και σε ένα χρόνο το εκτόξευσε. Παίρνει τη Spicy και ήδη ακούω ότι μιλάει κόσμος και κοσμάκης για να πάρει μεταγραφή για τη Spicy. Ετοιμάζεται μεγάλη επίθεση για τη Spicy και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τα παιδιά που είναι εκεί έχουν φτύσει αίμα για να μείνουν όρθιοι όλα αυτά τα χρόνια μέσα από μεγάλες κρίσεις κτλ. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο το ότι θα υπάρχει και ανταγωνισμός. Δηλαδή, επειδή η Panic έχει φύγει πάρα πολύ μπροστά και ουσιαστικά δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνιστή, τώρα ξαφνικά θα υπάρχει ένα δίπολο. Δηλαδή, όλοι θα παλέψουν στο να πάρουν την πρωτιά. Και από την μία πλευρά που θα έχει τους τραγουδιστές και από την άλλη. Και θα ισορροπήσει η ανισότητα των μουσικών βραβείων του MAD που η Panic Records θα ελέγχει στο 100%. Εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα έχουμε τρομερούς τριγμούς, γιατί θα ήδη, για την πιτσιρικαρία είναι μόνο το MAD, αλλά με την Alter Ego πίσω από τη Spicy, θα δομήσει πράγματα και θα χτυπήσει στην καρδιά του εμπορικού κόσμου της ελληνικής μουσικής σκηνής και θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Γιατί εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Η Panic τώρα φτιάχνει ραδιόφωνο. Τώρα φτιάχνει ραδιόφωνο η Panic. Τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι η Alter Ego είναι ένα μηδιακό group το οποίο έχει τη δύναμη να σε πάει στα σύννεφα, ρε παιδί μου, να σε πάει στην κορυφή για πλάκα. Και μάλιστα, πόσα ονόματα θα πούνε όχι μεγάλα τα οποία είναι ήδη στην Panic Records μέσα σε ένα Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε εδώ θα γίνεται λίγο χαμός, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει στη Spicy, συγκεκριμένα πρόσωπα και τραγουδιστές θα προωθούνται μέσα από τις εκπομπές. Έτσι δεν πάει? Έτσι πάει και... Ναι. Οπότε θα γίνουν συγκεκριμένα. Θα γίνουν ανακατατάξεις. Δηλαδή, κάποιους τραγουδιστές που μπορεί, επειδή δεν είχαν, ας πούμε, άλλη εταιρεία να προβληθούν, τους βλέπαμε συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, τώρα και στα site και στις εκπομπές θα φανούν και κάποια πρόσωπα που έχουν αξία και δεν τα συζητούσαν. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι έτσι τώρα. Αλλάζει η δυναμική, ρε παιδί. Αλλάζει η δυναμική. Δηλαδή, φανταστείτε τη Face Κορδά, ας πούμε, ότι θα έχει μια Spicy Records πίσω της, όπου θα κλείσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύντομο, όχι μακριά, σύντομα θα κλείσει μια ομάδα καλλιτεχνών τρομερή. Δηλαδή, θα πάρει 5-6 μεγάλα ονόματα, θα πάρει δεύτερα ονόματα μέσα, θα πάρει τρίτα, θα πάρει ταλαντούχους, θα πάρει αυριανούς stars και θα πάνε να κάνουν επίθεση. Για φανταστείτε λοιπόν η Face Κορδά τι δυναμική θα έχει στα χέρια της. Από αυτή την πλευρά, το βαρύδι τυχερό είναι. Εδώ όμως υπάρχουν κάποιες συγχύσεις που θα γίνουν, γιατί σε κάποιες εκπομπές, π.χ. εκπομπές της Μπάρκινγκ που συνεργάζεται με την Panic, θα πρέπει να βρεθούν ισορροπίες. Άκουσε. Γιατί εδώ είναι λίγο μπέρδεμα. Ας πούμε ο Μουτσινάς, αν θέλει να φέρει τραγουδιστές να τραγουδήσουν και να είναι ένα ωραίο σοου. Από πού θα φέρει? Από την Panic ή τη Spicy? Άκου τώρα εδώ πια είναι η διαφορά. Ότι τώρα θα είναι μοιρασμένη η κατάσταση. Ναι. Πρώτα η Panic έλεγε όχι. Βέβαια. Τώρα θα πάψουν τα όχι. Το Μέγκα είχε το δικό του παιχνίδι. Είχε κάνει το Μέγκα με το σπίτι, έκανε πραγματάκια κτλ. Έκανε κάποια πραγματάκια. Τώρα λοιπόν θα λέγει το Μέγκα όχι στους απέναντι και θα βάζει τους δικούς τους. Η Panic είναι σε πανικό. Η Panic σε πανικό. Αν όχι τώρα, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα πανικός θα είναι σε πανικό. Σχετικό αυτό. Βέβαια. Οπωσδήποτε θα βρεθούν ισορροπίες. Βέβαια. Η Panic έχει ένα μεγάλο ατού. Ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι με τον Αρμέ,
Έχει έναν ηγέτη που ακούει στο όνομα Γιώργος Αρσενάκος, που είναι καλά εκπαιδευμένος στα πρώτα του βήματα από τον Ηλία Ψινάκη. Είναι πανέξυπνος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει την πάνικ του σήμερα. Και βέβαια έχει την πολύτιμη βοήθεια από μια οικογένεια η οποία, ρε παιδί μου, ρέει το χρήμα. Ρέει το χρήμα. Η οικογένεια Λάτσι. Όμως, εδώ έρχεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπου και εδώ ρέει το χρήμα. Ρέει το χρήμα. Να σας πω δε ότι έκλεισε ποδοσφαιριστή ετών 36, ετών 36, μεγάλο όνομα, αλλά 36 ετών, βετεράνος δηλαδή στην ουσία, με 150.000 λίρες την εβδομάδα. Δηλαδή, περίπου 200.000 ευρώ την εβδομάδα. Τώρα σταμάτα και εσύ με αυτά τα πράγματα. Όχι. Για να καταλάβετε ότι με την τρέλα που έχει αυτός ο άνθρωπος, το χρήμα δεν τον σταματάει πουθενά. Οπότε λοιπόν, όπως το Μέγκα θέλει να πρωταγωνιστήσει, και εδώ να ξέρει το βαρύδι της Σκορδά, ότι αν η Σκορδά δεν πάει καλά, ποντάρει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή και θέλει να πρωταγωνιστήσει και δεν δέχεται κάτω από την τρίτη θέση. Δεν δέχεται κάτω από την τρίτη θέση ο Μαρινάκης. Θα πληρωθεί ακριβά το ερχόμενο καλοκαίρι την υγεία μας να έχουμε. Εκεί δεν έχει, φεύγουν κεφάλια εκεί. Εδώ ξέρεις τι είχε κάνει ο Μαρινάκης. Πάει η ομάδα του Ολυμπιακού και παίζει πριν από κάποια χρόνια με τη Μακάμπη στο Ισραήλ. Και τρώνε 3 γκολ και αποκλείονται. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει: πες τους να μην γυρίσουν πίσω, δεν χρειάζεται. Φεύγουν όλοι. Τους έδιωξε όλους, δεν άφησε Χριστό. 5 κράτησε μόνο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι τρελά έχει. Δηλαδή θα πει: ποιοι είναι στην πρωινή ζώνη, δεν με πήγαν την τρίτη θέση που ήθελα. Όχι, όλοι όξο. Όλοι όξο. Για το Μαρινάκι μιλάω. Για το Μαρινάκι μιλάω. Τώρα θα μιλήσω. Μίλα. Κάτσε, συγγνώμη, η μπάρκα δεν είχε την απόδοση που έπρεπε, την είδες όλη έξω. Όχι, θα σου πω αμέσως. Για πες. Θα σου πω αμέσως. Έχει τις αδυναμίες του τώρα. Θα σου πω αμέσως. Ναι. Και βέβαια έχει αδυναμία στη Δανάη μπάρκα. Όμως, η Δανάη μπάρκα είναι από την αρχή που ξεκίνησε το κανάλι και μπήκε στο παιχνίδι και δεν πουλάει αυτός κόσμο. Τον βοήθησε. Κάποια στιγμή η μπάρκα έκανε και πρωτιές. Ναι. Μέσα στα χρόνια που είναι εκεί. Δεν πουλάει τον κόσμο του, αλλά όταν σε παίρνει, σε πληρώνει για να παίξει μπάλα και να είσαι εσύ το επίκεντρο της υποθέσεως, γιατί Φέη Σκορδά είναι η Σταρούμπα αυτή τη στιγμή. Είναι η δεν υπάρχει Μενεγάκη, η βασίλισσα του Μέγκα είναι η Φέη Σκορδά. Ήρθε η νέα βασίλισσα. Εάν δεν αποδώσει ως βασίλισσα και πάει ως πριγκίπισσα, πριγκίπισσα, όχι η υπηρεσία της βασίλισσας. Καλά, και είναι και καλοπληρωμένη βέβαια. Ναι, εάν δεν συμπεριφερθεί ως βασίλισσα και στα νούμερα, η Φέη Σκορδά την επόμενη χρονιά δεν θα έχει δουλειά. Τελεία και παύλα. Το συμβόλαιό της είναι 1+1. Δεν είναι 2. Βέβαια. 1+1. Το συνένα είναι μια του Μέγκα. Θέλω, κάθεσαι. Δεν θέλω, φεύγεις. Οπότε λοιπόν φανταστείτε τι έχει να πάθει εάν δεν πάει καλά το πράγμα. Το βαρύδι, τα ακούει. Να ακούει το βαρύδι. Τώρα που μίλαγες για ποσά, εντάξει, εντάχει ναι. Θα το πούμε, γιατί δεν μπορούμε, επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς και για TikTok, πώς θα πέταγε έτσι τα ποσά όλα Μάη στη συνέντευξη. 20.000 το μήνα. 30.000. 30 είπε, και 30 έχει βγάλει. Και 30.000 το μήνα. Πώς τα πέταγε έτσι, άνθρωπε, μην τα λες έτσι. Εγώ σιγά, θα πω στο Λαμάη, γιατί έχει τύχει να πούμε καφέ στο μαγαζί του, γιατί ξέρεις εκεί. Είναι αμφιθέας. Στην Αμφιθέα είναι ακριβώς την πλατεία του Γιώργου. Τι το θέλει το καφέ, αν βγάζει 30.000 το μήνα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς στην εταιρεία του Γιώργου. Και μάλιστα με πήρε ο Τζούνιορ και πήγαμε για καφέ μια μέρα εκεί και έτσι το συναντηθήκαμε το Λαμάη. Και είναι ένα καταπληκτικό παιδί κτλ. Καλό παιδί. Αλλά θα του δώσω μια συμβουλή. Μου θυμίζει έντονα Ελέτσι. Μου θυμίζει έντονα Ελέτσι. Πρόσεξε. Θυμίσου τι έπαθε η Ελέτσι. Όταν λέμε τα νούμερα. Να τα προσέχουμε. Κόψε κανένα μηδενικό. Κόψε κανένα μηδενικό ή δεν σε λέω καλά. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι και. Θα σου πω κάτι. Αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες μέρες και το έχουμε ξαναπεί, είναι άσχημο να βγαίνεις και να μιλάς για τέτοια ποσά όταν κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Και μέχρι και στην τηλεόραση τώρα, γιατί έχουν πέσει τα ποσά. Δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ για 800 ευρώ και 700 ευρώ, προσπαθούν να τα απεξέλθουν είτε νίκια είτε ΔΕΗ, είτε όπως λένε οι γιαγιάδες, ΔΕΕΣ. Ήρθαν ΔΕΕΣ, μηνιαίες ΔΕΕΣ. Και ξαφνικά να λες τέτοια ποσά ότι και καλά βγαίνω στο TikTok και βάζω 20.000 και 30.000, εντάξει, καλό θα είναι να μην ακούγονται. Γιατί κάποια πράγματα ίσως, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο απλά. Ναι, δεν είναι. Γιατί, όχι, δεν να είναι μην αυτό. Τώρα επεκταθούμε. Δεν εντάξει. Είναι μόνο αυτό, αλλά αυτά τα λεφτά πρέπει να διαλογηθούν κιόλας.
Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι στο TikTok σύνεσαι λεφτά, αυτά δεν περνάνε. Δηλαδή, δεν είναι τιμολόγια και ιστορίες κλπ. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, τα παλιά social media, YouTube, Facebook κτλ. Έχουν τιμολόγια. Δηλαδή, δεν παίρνει λεφτά, δεν είναι τιμολόγια κλπ. Είναι διακοινωτικά, λοιπόν, λέγονται. Εμείς το ξέρουμε από το YouTube, έτσι, γιατί ναι, δηλώνονται, δεν το συζητάμε. Εκεί λοιπόν, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ που παίρνουν λεφτά. Και επίσης, επαναλαμβάνω και μία φορά ακόμα, το TikTok με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Βλέπω πολύ μιζέρια μέσα και πάρα πολύ παρακαλετό για να πάρουν λεφτά. Δηλαδή, είναι ένα είδος παιχνιδιού, βέβαια, με τα εικονίδια, το ότι ποιος θα πάρει πιο πολλά χρήματα, αυτά τα coins, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και είναι ένα είδος, εντάξει, δεν το πω αλλιώς, ένα είδος παιχνιδιού. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό το είδος. Ναι. Εγώ θα πάω με γενικά αυτό που έχω δει τα δικά μου μάτια. Γιατί δεν έχω προσέξει το TikTok τόσο πολύ. Υπάρχουν και κάποια παιδιά όμως που κάνουν live που λένε πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και ένα παιδί που είχα δει που έχει ταξί και σου λέει ιστορίες, που είναι ωραίες ιστορίες που μπορεί να βιώνουν. Δηλαδή, έχουν περιεχόμενο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν έχουν περιεχόμενο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω δει ελάχιστος να είναι έτσι, να είναι σοβαροί κτλ., εγώ βλέπω. ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να φτιάχνει νύχια, να βάφεται, να κάνει να ράνει και να λέει και το βράδυ θα βγω με το δικό μου έξω και θα πάω. Καλά, πάλι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη ΛΟΑΤΚΙ και οι κοπέλες. Σου έξι, να ολοκληρώσω, γιατί με κόφησε πάνω στην αρχή. Ναι. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ναι. Οι οποίοι κάποιοι είναι σωστοί στον αέρα, κάποιοι είναι λανθασμένα στον αέρα. Βλέπω άτομα τα οποία πεινάνε. Μένουν σε σπίτια τα οποία βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, το σπίτι έχει πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχει πείνα μέσα στο σπίτι και βλέπεις, ας πούμε, τραπέζι από μπαλέτα. Και να κάθεται και να κάνει live και να λέει εδώ και λεφτά και να δούμε τι θα κάνουμε τα λεφτά και το ένα και το άλλο. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε μου λεφτά. Ελεημοσύνη, εννοείς. Ναι, ελεημοσύνη. Λοιπόν, δηλαδή βλέπω άτομα να ξεφτιλίζονται, άτομα να είναι μίζερα. Ω, παιδιά, όταν είσαι άνθρωπος που ζει φτώχεια. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να τη ζήσεις με αξιοπρέπεια και να σέβεσαι τον εαυτό σου και να κάνεις τα πάντα. Όχι, να τη ζήσεις με αξιοπρέπεια, που σημαίνει πολεμάω, να βρω τη δουλειά μου, να κάνω πράγματα κτλ. Και ο άλλος είναι να ξεφτιλίζεσαι. Λοιπόν, πιστέψτε με, όποιος ξεφτιλίστηκε δεν σώθηκε ποτέ. Αυτοί με την αξιοπρέπεια σώζονται. Και όταν βέβαια περιμένεις από το ίντερνετ να σε σώσουν κάποιοι, να μπει κάποιο μέσα. Χι πλούσιος και να σου δώσει κανένα πεντακοσάρικο το λινταράκι. Είναι σπάνιο. Ναι, που είναι σπάνιο. Λες και τα πεντακοσάρικα είναι πέταμα. Δεν είναι όπως θα παρουσίασω λαμά ότι εντάξει βγαίνω και βγάζω 10 χιλιάρικα. Δεν είναι έτσι. Γιατί βγαίνεις και ας πούμε μπορεί να σου δώσει ένα coin και να είναι 10 λεπτά και 20 λεπτά. Εδώ θέλω να διευκρινίσω όμως, γιατί έχουμε και ένα παιδί το οποίο είναι και γνωστός μας και μάλιστα μπορούμε να το βγάλουμε στο Skype να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στο TikTok. Τον Κωνσταντίνο Μαρή, ο οποίος το παιδί είναι και αστυνομικός, έχω σπουδάσει και γιατρός, βγαίνει, κάνει live, δημιουργεί περιεχόμενο, λέει τα βιώματά του, τέλος πάντων τι ζει και ασχολείται και με προβλήματα. Μάλιστα την άλλη φορά είχε πει και για τα αμαία που έχει η Χρονοπούλου. Τέλος πάντων ασχολείται έτσι και με πιο σοβαρά θέματα. Θα ήθελα να τον βγάλουμε και κάποια στιγμή με Skype να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό που λες με τα coins και τις πληρωμές Να σου πω ότι Έλληνα προς το παρόν, εγώ δεν θέλω να μάθω τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ θέλω να πω άλλο αυτό που θέλω βλέπω. Να ξεχωρίσω, γιατί λοιπόν, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Δεν τους βάζω όλους. Έτσι. Είπα ότι υπάρχει υπάρχουν ένα κομμάτι. Κάποιοι που βγαίνουν και παρακαλάνε. Υπάρχει ένα κομμάτι, Έλληνα, το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Ναι. Που αυτοξεφυλίζονται. Και περιμένουν ότι κάπου μέσα από εκεί πέρα θα έρθει και ένα σερβί, πάρτε 10 χιλιάρικα να σωθείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αυτό, είναι ψέμα. Και δεν μπορεί να ζει ο άλλος, ξυπνάει το πρωί, παίρνει το κινητό του και αρχίζει. Γεια σας, καλημέρα, εδώ είμαι. Σήμερα πήρα απόφαση ότι θα κάτσω εδώ και θα κάτσω πέρα 15 ώρες, μέχρι να σκάσετε, θα μου δώσετε μεροκάματο σήμερα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό ξεφτιλίκι. Και όχι τίποτα άλλο, μαθαίνουν τα πιτσιρίκια με αυτόν τον τρόπο και κάθονται. Κάποια στιγμή παίρνουν κανένα 50 ώρες, έχω πήρα 50 άλλο χθες, θα πάρω και αύριο. Ναι, είναι το εύκολο χρήμα. Λοιπόν, το εύκολο χρήμα δεν είναι έτσι, παιδιά. Και δεν είναι για να είστε για λύπηση. Θέλετε να βγείτε στον αέρα, δημιουργήστε περιεχόμενο. Δημιουργήστε περιεχόμενο. Όποιος έχει περιεχόμενο, ζει. Όποιος δεν έχει, δεν είναι περιεχόμενο, πεινάω. Δεν είναι περιεχόμενο, βάφω τα νύχια. Και λέω για τα κομμενικά στον αέρα. Δεν είναι ωραίο να βάλεις τον κόλο σου έξω για να βγάλεις ένα δεκάρικο. Μην ξεφτιλίζεστε. Εδώ έβλεπα τον Φουρθιώτη την άλλη φορά, η απόλυτη ξεφτύλα ήταν.
Ήτανε τα άτομα που είχε βάλει μέσα. Η απόλυτη ξεφτύλα ήταν. Τα άτομα που είχε βάλει. Βριζόντουσαν. Δεν ξέρω να το κόψει. Ήταν η απόλυτη ξεφτύλα. Ντροπή του. Διοικούσε τηλεοπτικό σταθμό. Και κάθεσε σε ένα TikTok εκεί με τις ώρες και βγάζει ότι η μαλακία υπάρχει. Γιατί? Έχει ανάγκη από λεφτά αυτός. Και αυτός δεν μιλάει κιόλας. Οι άλλοι μιλάνε. Πετάει μια σπόντα εκεί, βρίζει 3-4 που θέλει να βρίσει για να υποτιμήσει κάποιο κόσμο και μετά οι άλλοι αρχίζουν και εκείνο και το άλλο και το αυτό. Και έχετε διάλο μωρί από εδώ πέρα, που έχετε διάλο εσύ, ναι, που αν να χαθείς μωρί. Και θυμάμαι σε ένα live του, ήταν ένας τύπος πολύ σοβαρός. Τζένις λέγονταν, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτό το παιδί. Μούμινε. Ο οποίος κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του ήταν η πιο ωραία ερώτηση που είχα ακούσει ποτέ μου. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Έβγαινε ο άλλος. Αν να χαθείς μωρί από εδώ, αν είσαι τέτοια άλλο που θα πεις για μένα ότι εγώ αυτό. Και λέω, μα έκανε μια ερώτηση ο άλλος. Τι είσαι τέτοια, δεν απαντήσει κανένα. Το περίεργο είναι ότι αυτό που λες εσύ, ότι όταν. Επειδή όντως διοικούσε ένα ολόκληρο σταθμό και θα μπορούσε τη συζήτηση λίγο να την. Να την κουμαντάρει. Να την κουμαντάρει, δεν μίλαγε. Ναι. Δηλαδή ήταν λίγο. Δεν μίλαγε. Okay. Δεν ξέρει, είχε πει κιόλας ότι και καλά δεν έχει μάθει ακόμα το TikTok, αλλά και να το μάθει. Εντάξει, δεν είναι θέμα να μάθει το TikTok όταν ακούσαμε και λίγο μαλακή στον αέρα. Mm. Δηλαδή λες, εντάξει, όπα, στο παιδό είμαστε. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι το TikTok έχει τη δική του ιστορία. Και θα πρέπει λοιπόν, επειδή είναι πολύ μοντάτο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο διάστημα είναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε να κάνετε κάτι, θέλετε να βγάλετε λεφτά. Ναι, για να βγάλετε λεφτά θέλει υδρότα. Θέλει δουλειά. Θέλει κόπο. Δεν θέλει τρόπο. Θέλει κόπο. Θέλει περιεχόμενο. Δημιουργήστε περιεχόμενο και βγάλετε το. Ξέρετε, βλέπω ας πούμε. Γιατί εγώ το TikTok το γουστάρω. Αλλά βλέπω για καλή μου τύχη, βλέπω πολύ. Από το εξωτερικό βλέπω πολύ πράγμα εγώ. Και βλέπω περιεχόμενο, ρε παιδί μου, το οποίο έχει ενδιαφέρον και γελάω, χιουμοριστικά κτλ. Έχει κάποια πολύ ωραία κανάλια και στο TikTok, δηλαδή που προσφέρουν λεφτά σε άστεγους με πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή κάνουν ένα καλό, πηγαίνουν σε φτωχό γειτονιές. Είναι μία τύπισσα, σου είχα πει το καλοκαίρι, είναι μία τύπισσα που είναι με την κόρη της μαζί, η οποία βάζει ένα παραμορφωτικό και βγαίνει έτσι λίγο περίεργα, η οποία είναι κάθε της βίντεο σχάω στα γέλια. Κάθε της βίντεο. Δηλαδή αυτό είναι δημιουργία. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά. Και είναι μάνα με κόρη. Εμένα πιο πολύ μου αρέσουν τα βίντεο που τέλος πάντων με αγαθοεργίες. Αυτό μου αρέσουν πιο πολύ. Εντάξει, αυτά είναι. Δηλαδή, άμα είχα πάρα πολλά λεφτά ή κάποιους χορηγούς από εταιρείες, σου είχα εξηγήσει κιόλας ένα που ήταν με τα Pringles που το άνοιγες και είχε λεφτά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ήταν ένας, πρόσεξε τα γρήγορα που μου λες και τα δικά σου, πω και τα δικά μου. Ήταν ένας ο οποίος πήγαινε σε ένα στο σούπερ μάρκετ και του έλεγε πεινάω, σε παρακαλώ, θα μου πάρεις αυτά τα πατατάκια. Ήταν τα Pringles. Και κάποιοι ήταν φτωχοί άνθρωποι όλοι. Δηλαδή, έβλεπες, είχε πάει σε μια γειτονιά που ήταν φτωχό γειτονιά και κάποιοι λέγανε ότι ξέρεις, εντάξει, δεν έχω αυτό, θα στο πάρω. Και το άνοιγε μέσα και του λέγε, είσαι τόσο καλός άνθρωπος και κέρδισες, ας πούμε, σαν να λέμε 10.000. Αυτά βλέπουν και σου λέει θα γίνουν και στην Ελλάδα και περιμένουν όλοι να σωθούν από αυτά. Άμα δίνουν χορηγίες, είναι πολύ έξυπνο. Περιμένουν να σωθούν όλοι από αυτές τις καταστάσεις και είναι όλοι τεμπελαριό. Mm. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Λοιπόν, δεν διαφημίζω τέτοια πράγματα εγώ. Γιατί τεμπελιάζουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπήκαμε στο TikTok, αλλά ξεκινήσαμε από τη Spicy και δεν το ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, έρχεται μεγάλος πόλεμος. Μάχη, δύο αυτοκρατορίες έρχονται να συγκρουστούν με θέμα τη μουσική. Θέλω να δω πόσοι θα πουλήσουν την Panic, ποιοι θα υπογράψουν πρώτοι στη Spicy, ποια θα είναι τα ονόματα τα οποία θα ταρακουνήσουν το σύμπαν ολόκληρο και θα ακουστεί τρομερά η Spicy. Αυτό θέλω να το κρατήσετε, είναι τις επόμενες μέρες που θα γίνει ένας χαμός και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με αυτόν τον τρόπο η μουσική βιομηχανία της Ελλάδος παίρνει μπροστά. Το πουλήσουν βέβαια είναι σχετικό, γιατί αν σε συμφέρει κάτι άλλο πας στην άλλη εταιρεία. Εντάξει, βάλ το πουλήσουν, γιατί ήταν για να τους έχουν βγάλει πολλά χρήματα. Ναι, εντάξει, okay. Εγώ θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι εφόσον μπήκε και στη μέση ο Μαρινάκης, άλλος ένας πολύ πλούσιος, πολύ δυνατός παίκτης, Λάτσι, η οικογένεια Λάτσι που είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό λόγω του ιού, θέλω να πω ότι κερδισμένη θα είναι η ελληνική μουσική βιομηχανία, η οποία θα ανέβει. Και μια και λέω ελληνική μουσική βιομηχανία, να σας πω ότι την 18 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη ο Μιχάλης Ρακιτζής θα είναι μαζί με guest star τον Κώστα Χαρδεδιπλωμένο, θα είναι μια καταπληκτική βραδιά, κωδικός της βραδιάς SAGAPO. Μας έχουν τάξει και AI.
Ναι, 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 πολυπλάγμα. Τεχνητή νοημοσύνη, ναι, κάτι θα δούμε έτσι, ναι, στο. Ναι, κάτι θα γίνει εκεί, ναι, κάτι θα γίνει. Εμείς πρώτα θέσαμε την υγεία μας, θα είμαστε εκεί. Βέβαια, μου φαίνεται αύριο, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα, μαζί με την Αναστασία θα εμφανιστεί στο The Mall. Α, ο Μιχάλης Ζακητζής μας με την Αναστασία. Η Αναστασία είναι. Ναι, Τετάρτη. Η Αναστασία με guest τον Μιχάλη Ζακητζή. Εκεί. Το The Mall είναι βόρεια. Είναι στο Μαρούσι, πάνω. Στο Μαρούσι, είναι μακριά. Ναι, στο Μαρούσι. Έρχονταν στο River. Εντάξει, εμείς θα πάμε στη Τεχνόπολη τόσο ή άλλως, δεν είναι ανάγκη να πάμε εκεί. Ναι. Το River όχι, είναι πάνω. Ναι. Λοιπόν, και είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί ιδιαίτερα οι φαν του Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ, γιατί πρέπει να σας πω το γυάλινο, το οποίο γυάλινο θα είναι πάλι φέτος, το οποίο γυάλινο το γεμίζουν σφιχτικά σε κάθε του εμφάνιση. Πάντα ξεκινάει για ένα μήνα εκεί και κάθεται κανένα τετράγωνο. Το ξέρεις ότι οι μπότες που φορούσε η Σωτηρία είναι της μόδας. Ήταν οι μπότες που φορούσε τότε στο Σ' αγαπώ ο Μιχάλης στην Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Σχεδόν ίδιες. Και είναι της μόδας τώρα. Ο Μιχάλης φορούσε τη στολή των ΜΑΤ, όχι των ΜΑΤ, της Europol. Uh-huh. Ήταν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η στολή της Europol. Οπότε και μάλιστα ήταν η στολή που θα βγάζανε πιο μετά. Δηλαδή ήταν και πιο. Πώς την είχε βρει αυτή τότε? Δεν ξέρω, και έκπληξη μεγάλη. Ήταν η αυθεντική ή ήταν αυθεντική? Αυθεντική, αυθεντική. Uh-huh. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί μου είπε τότε, θυμάμαι, μου λέει: βρήκαμε αυτό. Λέω: αποκλείεται. Ναι, μου λέει: θα πάτε πλάκα. Και όντως βγήκαν στη Eurovision και παθάμε σοκ από τη στολή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν. Πάθαμε σοκ γενικώς δηλαδή. Ήταν τόσο μπροστά, αλλά. Ναι, το καταλάβαμε τώρα. Καμιά 21 χρόνια. Φανταστείτε ότι 23 χρόνια μετά, γιατί από το 2001 μέχρι τώρα είναι 23 χρόνια μετά, ο κωδικός παραμένει ίδιος και η αγάπη είναι μεγαλύτερη. ACGAPO, 18 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Ζακητζής στην Τεχνόπολη και θα γίνει χαμός. Guest star ο Κώστας Χαριτολιπλωμένος. Παιδιά, ξέρετε, το όνειρό μου ήταν πάντα να ενώσω αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Δεν ενώθηκαν μόνοι τους. Δεν πήγα εγώ στη μέση ποτέ. Αλλά όμως ήξερε και ο Κώστας, γιατί του έλεγα: θέλω πάρα πολύ, ρε παιδί μου, μια μέρα να καθίσετε μαζί. Γιατί είναι δημιουργοί, δεν είναι απλά. Και είναι. Ξέρεις, εγώ τον είδα γνωρίσει πέρυσι, μα απ' έξω. Τον Κώστα, πολύ καλός άνθρωπος. Το χαριτολιπλωμένο. Ναι, ναι, έχω χαριτολιπλωμένο. Γιατί ο Μιχάλης δεν είναι μαζί τώρα. Όχι, βρέ, ο Μιχάλης εντάξει, εννοείται. Θέλω να σου πω, κοίτα, και ο Μιχάλης είναι ένα ήσυχο παιδί. Δηλαδή, ο Μιχάλης αντιστά. Δηλαδή ταιριάζουν. Αντιστά. Γι' αυτό ταιριάζουν, ναι, κατάλαβε. Είναι και δύο αντιστά. Μα και ο Κώστας είναι αντιστά. Ναι, αντιστά. Δεν είναι τυχαίο ότι βρεθήκανε. Τώρα να σου πω την αλήθεια μου, κάποτε, στα τέλη δεκαετία 90 για την ακρίβεια, σκεφτόμουν ένα group. Έστω για μία φορά, αυτό ήταν το όνειρό μου, να μαζευτούν δημιουργοί και να κάνουν ένα γκρουπάκι. Δημιουργοί, δηλαδή ο Θάνος Καλλύρης, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Μιχάλης Ζακητζής, ο Χαριτολιπλωμένος και ήθελα και τον άλλο, τον τρελό, τον Καρβέλα. Ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η πεντάδα και ήθελα δύο γυναίκες τραγουδίστρες να πάνε μπροστά. Η μία θα ήταν σίγουρα η Μαντό. Η μία. Η άλλη μπορεί να είναι η Σαμπρίνα, μπορεί να είναι η Αρβανίτη. Αλλά τη Μαντό την ήθελα οπωσδήποτε, γιατί είναι μεγάλη φωνή. Πολύ μεγάλη φωνή. Και η Ευρυδίκη θα ήταν καλή. Ναι, καλά. Η Ευρυδίκη ακόμα όπως ήταν. Ναι, έτσι είναι, ναι, δεν αλλάζει με τίποτα. Όμως αυτά είχαμε για σήμερα και είχαμε και πολλή μουσική. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να ξέρετε ότι το site το δικό μας, το www.grexpress.gr, προσέξτε gr στο τέλος, όχι com, γιατί στο com είναι το άλλο μου το πειραματικό site. Το άλλο είναι ένα πείραμα που κάνω. Λοιπόν, αν και δεν μπαίνετε εύκολα. Το γράφει και κάτω για να μπερδευτούν τα παιδιά, γιατί δεν σημαίνει σημασία να μπερδεύσουν με τα channel και μπράβο, 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 ναι. Λοιπόν, στο grexpress.gr το βλέπετε μπροστά σας, ούτως ή άλλως. Θέλω να σας πω ότι παίρνει μπροστά σιγά σιγά, το τελειώνουμε, ναι. Το τελειώνουμε το site, σήμερα έχει ένα άλλο πρόσωπο και σε επόμενες δύο μέρες θα αλλάξει το πρόσωπο τελείως, δηλαδή. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ξεκινήσουμε επισήμως θα γίνει χαμός. Εμείς δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις, εμείς βγάζουμε μόνο ειδήσεις εκεί και θα έρθει και ο σχολιασμός. Προς το παρόν τώρα μόνο ειδήσεις. Θα έρθει και ο σχολιασμός όμως. Και ο σχολιασμός θα είναι γραπτός. Γιατί τα γραπτά μένουν, ξέρετε. Σωστά. Και βέβαια πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το «τα γραπτά μένουν» η κυρία Έλενα Σωτηροπούλου. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, τα προφορικά δεν μένουν, τόσα έχουμε πει. Από ό,τι βλέπω όχι. Γιατί καλέ. Από ό,τι βλέπω, όχι. Βλέπω, ας πούμε, όταν μιλάει προφορικά η Μπυρμπύλο, θα την παίξουν όλοι και δεν ξέρετε τι της γίνεται. Εμείς που ξέρουμε τι μας γίνεται και κάνουμε η καταγγελία
και λέμε, ας πούμε, γιατί μας πει τα προσωπικά δεδομένα ενώ έχει τελειώσει η ιστορία, δεν το παίζει κανείς. Λέω, προσέξτε μια είδηση που έχω βγάλει τόσες μέρες τώρα. Παίρνει τα προσωπικά δεδομένα ο Ατζούν, λέει, ψηφίστε τον αγαπημένο σας παίκτη που δεν ισχύει, δηλώστε συμμετοχή που έχει τελειώσει το παιχνίδι και συνεχίζει. Και ένας δεν έγραψε πουθενά τίποτα. Εγώ το λέω. Και άμα δεν θέλω να πάρω την ευθύνη, ας πούμε το παγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πάντως συνήθως πάρτε τη δικιά σας, δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι να λυθεί και να ερωτηθεί αυτός που πρέπει. Γιατί εμείς δεν ακουγόμαστε, εμείς μιλάμε στα ντουβάρια. Παραπονιάρη, πάμε γιατί θα κάνουμε πάλι 3 ώρες όπως το live. Ναι, στα ντουβάρια μιλάμε εμείς. Στα ντουβάρια. Λοιπόν, αυτό όμως που λέω καταγγελία δεν την βλέπω κανένα να λέει τίποτα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, τι λέμε εμείς εδώ. Η αγνή παρέα την απλώνει παντού. Παγκοσμίως. Έχει έτσι, πάει. Τι θες, ναι. Ο Ατζούν παίρνει τα προσωπικά στοιχεία. Παιδιά, διαδώστε το. Ναι. Μας παίρνει τα προσωπικά στοιχεία και μας δουλεύει. Λέει, δηλώστε συμμετοχή, τελειώσει το παιχνίδι. Όμως, φεύγοντας, να πω χαιρετισμούς αγωνιστικούς στο βαρύδι της Φέης Κορδά και να του πω ότι επιτέλους υπέγραψες. Είναι κάτι το οποίο όλοι σου οι φίλοι το έγραψαν δεξιά και αριστερά και περίμενα πώς και πώς, γιατί θα πάρει την εκπομπή, δεν θα πάρει την εκπομπή, θα υπογράψει, δεν θα υπογράψει, θα είναι στη ΔΕΤΕ ή δεν θα είναι. Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο όμως, που είναι το μεγαλύτερο όνομα στα πάνελ αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να κάνετε καμία ερώτηση. Την πιο απλή. Θα είναι 5 μέρες, γιατί ακόμα μια βγαίνει πληροφορία από εδώ ότι θα είναι, μια δεν θα είναι, θα είναι σε τσουρό, δεν θα είναι σε τσουρό. Και δεν ρωτάτε αυτό το πράγμα. Που μιλάμε για ένα σημαντικότατο όνομα, το οποίο θα είναι στο ίδιο πάνελ. Και δεν θα είναι βαρύδι. Το βαρύδι θα είναι ο κύριος Ουγγαρέζος. Γλύκανες το Μικρούτσικο, γλύκανες βλέπω. Είπαμε, ξεκινάμε από το μηδέν. Όχι, δεν ξεκινά το μηδέν. Ο σεβασμός απέναντι στην εμβέλεια του ονόματός του παραμένει πάντα ίδιος. Θα κρυθεί τώρα τα λεγόμενά του. Ο σεβασμός στην εμβέλεια του ονόματός του παραμένει πάντα ίδιος. Ναι. Οι προσωπικές διαφορές είναι άλλο, αλλά η εμβέλειά του δεν μπορεί να την κλονίσει κανείς. Ούτε ο ίδιος μπορεί να την κλονίσει την εμβέλειά του. Ούτε ο ίδιος. Λοιπόν, φεύγουμε. Είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Φιλάκια πολλά. Bye bye.